Διαθρησκευτική τελετή στη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων πραγματοποιήθηκε στον καθεδρικό ναό των Βρυξελών. Εκεί βρέθηκαν εκπρόσωποι από διαφορετικές θρησκείες και δόγματα, μέλη των σωστικών συνεργείων, αστυνομικοί και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, οι οποίοι βίωσαν τον εφιάλτη. Είμαι εδώ για τους υπόλοιπους. Είμαι ασφαλής τώρα. Ήθελα όμως να είμαι εδώ για να στηρίξω τους άλλους και να μείνουμε ενωμένοι. Όλες αυτές τις μέρες αυτό ήταν που έλαβα από τους άλλους και αν μπορώ αυτό έχω σκοπό να κάνω ειλικρινά, δήλωσε ένας από τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν στις επιθέσεις. Η πρόσκληση στον καθεδρικό ναό των Βρυξελών είναι ιδιαίτερα συμβολική. Σημαίνει πως είμαστε όλοι μαζί ανεξάρτητα από την πίστη μας. Είμαστε ενωμένοι, κρατάμε ο ένας το χέρι του άλλου στα δύσκολα, λέει αυτή η γυναίκα που είναι μουσουλμάνα. Ελεύθερος αφέθηκε ο Φεϊσάλ Σίγμα που είχε συλληφθεί ως ύποπτος για τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο των Βρυξελών. Σύμφωνα με τις βελγικές αρχές, δεν συγκεντρώθηκαν αρκετά στοιχεία κατά την κράτησή του. Βελγικά μέσα ενημέρωσης υποστήριζαν πως επρόκειτο για τον δημοσιογράφο Φεϊσάλ Σεφού. Τον είχαν ταυτίσει μάλιστα με τον άνδρα με το καπέλο, που κατεγράφει από τις κάμερες του αεροδρομίου. Τους 35 έφτασαν νεκροί από τα τρομοκρατικά χτυπήματα στη βελγική πρωτεύουσα. Τέσσερις άνθρωποι που νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση κατέληξαν.